Κύριε Ρομπόλη, πώς την είδατε όλη αυτή τη συζήτηση μετά την απόφαση κατάργησης του υποκατώτατου και αύξησης του κατώτατου μισθού, και ποιους τελικά περικλεί? Κοιτάξτε, καταρχήν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι υπήρχε αυτή η βίαιη μείωση του κατά 24% το 2012, εάν θυμόμαστε. Και επομένως, εάν γίνεται μια προσπάθεια ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας, γιατί έχει σχέση και με την αύξηση του ΑΕΠ μέσω των πολλαπλασιαστών του εισήτης και της κατανάλωσης, και βέβαια μια σταδιακή αποκατάσταση της παραβίασης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα συζήτησης. Mm. Το θέμα συζήτησης που τίθεται είναι ο τρόπος, ναι, αφενός, και δύο, το ποσοστό αύξησης. Τι εννοείται ο τρόπος? Ο τρόπος εννοώ ότι αν θέλαμε να μείνουμε σε έναν ορθόδοξο τρόπο, και νομίζω ότι αυτό στο μέλλον πρέπει να αποκατασταθεί, θα έπρεπε όλη αυτή τη συζήτηση κλπ. Να γίνει στο πραγματικό του πεδίο, που είναι η συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών συνομιλητών. Εγώ δεν μιλάω για εταίρους, γιατί δεν είναι εταίροι η εργασία και το κεφάλαιο. Επομένως, εκεί έπρεπε να γίνει. Άρα, κύριε Ρομπόλη, μισό λεπτό. Μου λέτε ότι η δέσμευση, η μνημονιακή, ότι με υπουργική απόφαση καθορίζεται, εξακολουθεί μια χαρά να υπάρχει. Κοιτάξτε, αυτό που λέω είναι ότι το ορθόδοξο και αυτό που γίνεται στις περισσότερες χώρες και είναι ένα βασικό τμήμα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις γίνονται ελεύθερα, ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς συνομιλητές. Εδώ τώρα θα μου πείτε ότι αν γινόταν αυτό στις σημερινές συνθήκες, νομίζω ότι πάνω από 2,5% αύξηση δεν θα δεχόντουσαν οι εργοδότες. Οι εργοδότες θα λέγανε φορολογία, εισφορές, για να μην καταστραφεί η οικονομία κλπ. Θα περιοριστούμε στον πληθωρισμό και στην αύξηση του επίπεδου της παραγωγικότητας. Αυτό πόσο κάνει αφιστικά, κάνει, ξέρω εγώ, 2,5% περίπου. Επομένως, θα γίνει μια αύξηση τάξης του 2,5%. Επομένως, σαν εκκίνηση, αυτό το 11% ήταν ένα άλμα, αλλά στο μέλλον όμως, νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στην ανεξαρτησία των συνομιλητών και της διαμόρφωσης τουλάχιστον του κατώτατου μισθού, και βέβαια στις κλαδικές συμβάσεις που διαπραγματεύονται με τους κλάδους, πάλι τα κλαδικά συνδικάτα, πρέπει να επανέλθει στο πεδίο των κοινωνικών συνομιλητών. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι, ναι, το ποσοστό. Ναι, ναι. Το ποσοστό, υπήρχε μια επιτροπή εξ όσων παρακολουθώ και εγώ, που πρότεινε ένα ποσοστό γύρω στο 8%. Η κυβέρνηση αποφάσισε το 11%. Οι εργοδότες τώρα, όπως πάντα, ζητούν έναντι αυτού κάτι. Εγώ, με μια εμπειρία 30 ετών που έχω στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε πρακτικά είτε θεωρητικά, είτε η οικονομία πήγαινε καλά είτε δεν πήγαινε καλά, πάντα υπήρχε αυτό το αντιστάθμισμα σαν αίτημα των εργοδοτών, αλλά ξεχνάνε να βάλουν κάποιες παραμέτρους. Μία παράμετρος, παραδείγματος χάρη, είναι ότι αυτό εμείς σε μια εργασία που κάναμε σαν ερευνητική ομάδα, το υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου στο 1,2 δις το χρόνο που θα καταβληθεί από τους εργοδότες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, αν υπολογίσουμε όπως υπολογίσαμε εμείς, ότι από αυτό το ποσό που θα πάρουν οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι περίπου 600.000, το 80% το κάνουν κατανάλωση και το 20% το κάνουν αποταμίευση, θα μπορούσε βέβαια να βάλουμε και το 100% να γίνει ζήτηση. Τότε εμείς υπολογίσαμε ότι θα υπάρχει μία επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ το 2019 γύρω στο 0,6%. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι αυτό το 0,6% είναι αύξηση του παραγόμενου πλούτου, είναι συμβολή στην αύξηση παραγωγής, συμβολή στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Τώρα, το δεύτερο σημείο είναι το θέμα της απασχόλησης. Μισό λεπτό, πριν πάμε στην απασχόληση. Ερώτηση. Με δεδομένο ότι με τις διατάξεις τις μνημονιακές 1η-1η του 20 αλλάζει το αφορολόγητο, αυτό δεν είναι υποχρεωμένος ο μεν εργαζόμενος να το μετακυλήσει εκεί σε φόρους, η δε εργοδοτική πλευρά δεν αυξάνει και η δική της εισφορά
πέρα από την ασφαλιστική εισφορά του εργαζόμενου. Άρα δεν κινδυνεύει να είναι μια τρύπα στο νερό, να το πω έτσι. Όχι, όχι. Καταρχήν το θέμα του αφορολόγητου μπορεί να δούμε και στη διάρκεια του 2009, εξ όσων τουλάχιστον εγώ πληροφορούμε από ευρωπαϊκούς συναδέλφους, μπορεί να γίνει και αντικείμενο διαπραγματεύσεων και να λυθεί μέσα στο 2019. Α, μάλιστα. Η αναστολή του, το πάγωμά του, η μη εφαρμογή του, όπως έγινε και με τη μείωση των συντάξεων. Μάλιστα. Πάμε στην απασχόληση. Διότι αυτή τη στιγμή το περιβάλλον στην Ευρώπη και στην παγκόσμια οικονομία για το 2019 είναι μια νέα, ας μην την πω ύφεση, μια νέα κρίση, μια νέα στασιμότητα. Επομένως, παρακολουθώντας και τις συζητήσεις που γίνονται στα κράτη-μέλη και στα ανεπτυγμένα αλλά και στα περιφερειακά κράτη-μέλη, γίνεται μια συζήτηση πώς κανείς θα αποφύγει μετά από μερικά χρόνια μια τέτοια κατάσταση οικονομικής, ας την πούμε, στασιμότητας. Επομένως, νομίζω ότι όλα αυτά τα περιοριστικά που είχαμε στα μνημόνια, γίνεται μια προσπάθεια σε όλους να υπερκεραστούν, ακριβώς για να μην βυθίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε αυτή τη στασιμότητα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα της ελληνικής οικονομίας, είναι και συνολικότερο, θέμα της οικονομίας συνολικότερο. Για έλατε στην απασχόληση τώρα, κύριε Ρομπολή. Κοιτάξτε, το πρώτο επομένως που πρέπει να εξετάσει κανείς για να το αξιολογήσει αυτό το θέμα είναι το θέμα το πόσο στοιχίζει αυτό, τι επίπτωση θα έχει στην κατανάλωση, τι επίπτωση θα έχει στην αύξηση του ΑΕΠ. Το δεύτερο είναι η απασχόληση. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια συζήτηση, όπως και τώρα γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα και με αυτή τη συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία, που ζητάνε την αύξηση του κατώτατου μισθού και στη Γαλλία ή της κατώτατης σύνταξης, ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην απασχόληση. Είναι μια συζήτηση, άλλοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι θα έχουμε μια μείωση της απασχόλησης, άλλοι συνάδελφοι υποστηρίζουν ότι αντίθετα μέσα από τους πολλαπλασιαστές της αύξησης του ΑΕΠ, της δραστηριότητας κλπ, στη χειρότερη περίπτωση η δραστηριότητα, η απασχόληση θα μείνει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Νομίζω ότι και στην ελληνική οικονομία θα συμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα σε σχέση με τη γαλλική οικονομία, ότι στην ελληνική οικονομία έχουμε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 μέχρι 5 άτομα. Οπότε εάν αυξηθεί οι δαπάνες για εργασία, εγώ δεν μιλάω για κόστος εργασίας, γιατί ο μισθός δεν είναι κόστος για τον εργαζόμενο, είναι η ζωή του. Επομένως οι δαπάνες εργασίας που θα δώσει ο εργοδότης σε μια επιχείρηση που απασχολεί 4-5 άτομα, εκεί μπορεί να γίνει μια ατομική διαπραγμάτευση, είτε να μην το εφαρμόσει αυτό το μέτρο, είτε να το εφαρμόσει λιγότερο, είτε να γίνονται καθυστερήσεις πληρωμές και ούτω καθεξής. Εδώ δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα μέσα στη λειτουργία της, των διαπραγματεύσεων και της πρακτικής των σχέσεων σε κάθε επιχείρηση. Δεν μου λέτε, κύριε Ρομπολή, δεν υπάρχει κίνδυνος από την 1η Φεβρουαρίου να έχουμε έκρηξη της μερικής απασχόλησης και των άλλων γενικώς, ή το εκ περιτροπής εργασίας, γενικά των ελαστικών μορφών, και μάλιστα να δούμε νέο κύκλο απολύσεων και μετατροπή μέσω αυτών των συμβάσεων σε συμβάσεις μερικής εκ περιτροπής απασχόλησης, να φουντώσει αυτό, διότι για τους εργαζόμενους 200-400 ευρώ δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή αύξηση. Άρα ρωτώ εγώ, υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο? Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία, επειδή αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπίζαμε πάντα όταν γινόταν διαπραγματεύσεις και καμιά φορά είχαμε και μια αύξηση αρκετά μεγάλη που επιτύχανε οι ΓΕΣΕ στο κατώτερο μισθό, υπήρχε έτσι μια συζήτηση κλπ. Μετά όμως από μερικούς μήνες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο τα κάναμε μια αξιολόγηση, βλέπαμε ότι η αγορά εργασίας έβρισκε τις ισορροπίες της χωρίς να υπάρχουν έτσι ιδιαίτερες επιπτώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εξαρτάται και αυτές οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή τι παραγγελίες έχουν. Και το ζήτημα το ιδιαίτερο που είναι για την ελληνική οικονομία είναι ότι έχουμε έναν αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Παρακολουθώ δηλαδή την αντίστοιχη συζήτηση στη Γαλλία, όπου εκεί υπάρχουν συνάδελφοι που, βλέποντας μεγάλους κλάδους, τις παραγγελίες που έχουν
να ικανοποιήσουν όλο το 2019, διαμορφώνουν την άποψη ότι η Ρενό, ξέρω εγώ, εφόσον έχει μια παραγγελία 1 εκατομμύριο αυτοκινήτων στην Ευρώπη, δεν θα οδηγηθεί σε τέτοιες επιλογές είτε απολύσεων είτε αύξησης μερικής απασχόλησης στη γραμμή της παραγωγής κλπ. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μικρές επιχειρήσεις αυτών των μέχρι 4-5 ατόμων και τουλάχιστον εγώ αυτή τη στιγμή στην εργασία αυτή που κάναμε δεν μπορούσα να βρω στοιχεία για να δω τι παραγγελίες έχουν γίνει σε αυτές τις επιχειρήσεις, τι πλάνο παραγωγής έχουν μέσα στο 2019 για να δω εάν σε αυτό το πλάνο παραγωγής προκύψει αυτή η συνέπεια που λέτε. Εάν υπάρχει ένα πλάνο παραγωγής ικανοποιητικό, δεν θα το μετατρέψει τον 8ωρο εργαζόμενο σε μερική απασχόληση, γιατί δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στην παράδοση της παραγγελίας. Mm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μαύρο άσπρο. Και θα δούμε σταδιακά, όπως τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια, ότι η αγορά εργασίας θα αποκαταστήσει την ισορροπία της. Μέσα σε αυτή τη λειτουργία. Σε μια προοπτική προφανώς. Αυτή η αύξηση, η κατάργηση του υποκατώτατου και η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών. Και τι γίνεται, γιατί εσείς το έχετε πει, κυρίως θα το πάω σε αυτό που αναφέρετε, στον κορμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχετε πει ότι δυστυχώς τα ασφαλιστικά, τα εργοδοτικά και εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά μετατράπηκαν σε πρακτικά σε φορολογικό μέτρο. Τι γίνεται, μπορεί να σηκωθούνε, αυτό είναι το. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι παραδείγματος χάρη το 20% που πληρώνει η ασφαλιστική φορά εργαζόμενος και εργοδότης για την κύρια σύνταξη, αντί να υπολογίζεται επάνω στο, όπως ήταν πρώτο, στο 580 ευρώ, θα υπολογίζεται πάνω στο 650 ευρώ. Εκεί πάλι νομίζω για αυτές τις μικρές επιχειρήσεις θα βρεθούν κάποιες ισορροπίες, οι οποίες όμως μπορεί να είναι και εις βάρος του εργαζόμενου για μια μεταβατική περίοδο. Αλλά όλες αυτές οι υποθέσεις που εμείς δεν μπορούμε να τις ποσοτικοποιήσουμε, ποιοτικά δηλαδή και περιγραφικά τις εντοπίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις ποσοτικοποιήσουμε για να δούμε τι συνέπειες και ποιες συνέπειες έτσι με ακρίβεια θα υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσοι εργαζόμενοι θα δεχθούν αντί να του πληρώνει 8 ώρες την ημέρα να του πληρώνει 7, διότι μπορεί να γίνουν τέτοια πράγματα τα οποία θα είναι εκτός των εργασιακών σχέσεων, εκτός του νόμου, εκτός της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αλλά όταν κάνουμε όλες αυτές τις μελέτες με τις επιπτώσεις, προσπαθούμε να βρούμε όλη τη δέσμη των επιπτώσεων και των περιπτώσεων, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε στατιστικά στοιχεία, γιατί εμείς θέλουμε να το αποδείξουμε αυτό με αριθμούς και όχι με μια περιγραφή λόγου. Πρώτη τελευταία μου ερώτηση, κύριε Ρομπόλη, είναι ακροατών. Το γεγονός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού γίνεται με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο, δημιουργεί θέμα? Όχι, δεν νομίζω ότι δημιουργεί, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να αποκατασταθεί και να μπει μέσα στη διαδικασία των ελεύθερων συνολικών διαπραγματεύσεων και να γίνει αντικείμενο των κοινωνικών συνομιλητών. Δεν μου λέτε, αν το Φεβρουάριο, όπως λέει η κυβέρνηση, ξεκινήσουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και επιτευχθεί ένα άλλο ποσοστό, ερώτημα είναι αυτό, Όχι, γιατί αυτό θα λέει, ας πούμε, ότι είναι για ένα χρόνο η αύξηση αυτή. Α, μάλιστα. Άρα είναι κλειδωμένο. Ναι, ακριβώς. Κύριε Ρομπόλη, επειδή ξέρω ότι ετοιμάζετε μια νέα μελέτη, θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, γιατί ξαναήρθε στην επιφάνεια αυτό που εσείς μόνιμα επικαλείστε, πώς επηρεάζεται όλο αυτό και από το δημογραφικό. Ξαναήρθε με επίταση το τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Συρρυκνωνόμαστε πολύ γρηγορότερα από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Τι, επαναλαμβάνω, τι προβολή κάνετε σήμερα στην κατάσταση σε σχέση και με την αγορά εργασίας? Γιατί τα δημογραφικά δεν είναι απλά δημογραφικά, δεν γεννάμε. Έτσι. Ναι, έχουν επιπτώσεις. Είναι αγορά εργασίας. Είναι απασχόληση, είναι ασφάλεια στην απασχόληση και στο εισόδημα της οικογένειας και είναι βέβαια και τρόπος ζωής. Επομένως εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει στην προβολή είναι ότι μέχρι το 2000 υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπολογίζει ότι η αύξηση του ΑΕΠ μέχρι το 2060 θα είναι 0,8%, γιατί όλα αυτά έχουν σαν βάση την παραγωγή, τη δραστηριότητα της οικονομίας κλπ. Και πάνω εκεί οικοδομούμε τους δείχτες αυτούς που εξαρτώνται από την αύξηση του ΑΕΠ και από την αύξηση της παραγωγής, όπου
το 2070 θα πάμε στο 7,7 εκατομμύρια και σε ένα σενάριο που έχουμε κάνει εμείς ότι αν η ελληνική οικονομία αυξηθεί με 1,5% το χρόνο από το 2019 μέχρι το 2070, τότε θα πάμε στα 8,6 εκατομμύρια κατοίκους από 10,5 που είμαστε σήμερα. Βέβαια, εκτός από αυτές τις προβολές, εγώ αρχίζω και εντοπίζω διαβάζοντας και συναδέλφους από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης ιδιαίτερα, που τους απασχολεί και αυτούς, για τη μετανάστευση που γίνεται τώρα ή και στο μέλλον στην Ευρώπη, δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών, απλώς αυλύνει την οξύτητά του. Επομένως, για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα, εκτός από τα μεταναστευτικά ρεύματα, έχεις ανάγκη και δική σου αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή γεννήσεις κλπ. Το θέμα ποιο είναι, ότι μέχρι τώρα, δηλαδή από το 50 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την κρίση του 10, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες της Ευρώπης είχαν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και είχαν θετικά αποτελέσματα με τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, προσπαθώντας να βελτιώσουν αυτό που λέμε στην κοινωνική πολιτική τη συμφιλίωση, να συμφιλιώσουν την εργασιακή και οικογενειακή ζωή, ιδιαίτερα των γυναικών. Και πραγματικά σε όλες αυτές τις χώρες έχουν πολύ ανεπτυγμένες κοινωνικές υποδομές, έχουν επιδόματα οικογενειακά, επιδόματα παιδιών κλπ. Και αυτό έχει μια απόδοση. Όμως τώρα, με τις νέες έρευνες που γίνονται, τα ερωτηματολόγια που τίθονται στο δείγμα του πληθυσμού σε συγκεκριμένους ανθρώπους, γυναίκες, άντρες κλπ., βλέπουμε ότι πλέον, γιατί σε όλες αυτές τις χώρες οι κοινωνικές υποδομές υπάρχουν. Σωστά. Όμως η πτώση του πληθυσμού εμφανίζεται και τώρα και στο μέλλον. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, στη μελέτη αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2070 δείχνει ότι από 81 εκατομμύρια θα είναι 71 εκατομμύρια. Δηλαδή η Γερμανία χάνει 10 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι πήρε από τώρα την πρωτοβουλία και κινήθηκε πολύ γρήγορα με όλες τις συνέπειες αυτές που είχε τις κοινωνικοπολιτικές, με τη μετανάστευση των 1 εκατομμυρίου ατόμων που είχε στα προηγούμενα χρόνια. Επομένως βλέπετε μέσα από τα ερωτηματολόγια και τις απαντήσεις ότι εδώ δεν είναι μόνο σε αυτές τις χώρες το θέμα της αναγκαιότητας των κοινωνικών υποδομών, όπως υπάρχει ανάγκη να γίνουν και να διευρυνθούν στις χώρες μας, είναι και το θέμα του τρόπου ζωής και ιδιαίτερα των γυναικών. Και ιδιαίτερα δηλαδή, των γυναικών, Ιδιαίτερα, μάλιστα, γιατί βλέπετε απαντήσεις από γυναίκες οι οποίες λένε ότι εγώ θέλω να κάνω μια σταδιοδρομία. Είμαι πολύ ψηλά στην επιχείρηση, θέλω να διεκδικήσω ακόμα ψηλότερα πράγματα. Επομένως, θεωρώ ότι η γέννηση ενός παιδιού θα με εμποδίσει αυτή η σταδιοδρομία που έχω θέσει στη ζωή μου. Και ούτω καθεξής. Μπορεί αυτός ο αριθμός των γυναικών σε αυτά τα δείγματα του πληθυσμού να είναι περιορισμένο σήμερα, αλλά βλέπετε όμως έναν άλλο τρόπο ζωής των γυναικών σήμερα, τη δεκαετία του 2020 ή από τη δεκαετία του 2000. Επομένως εδώ, τι σημαίνει αυτό, ότι αρχίζει και δυσκολεύουν οι πολιτικές αντιμετώπισης. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε ένα παιδικό σταθμό, ένα προφωνηπιακό, κάνουμε ένα επίδομα, διευρύνουμε το κοινωνικό κράτος και το κερδίσαμε το στοίχημα. Εδώ επισερχόμαστε και σε άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τον τρόπο ζωής, το πώς αισθάνεται ο άντρας ή η γυναίκα μέσα στην κοινωνία, πώς αισθάνεται μέσα στην αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Και από αυτή την έννοια, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά, με βάση αυτά τα δεδομένα, γίνονται τέτοιες συζητήσεις πώς οι πολιτικές, οι δημογραφικές θα μπορούν να παρεύουν και σε αυτό το τομέα, για να δούμε σε ποιο βαθμό αυτή η αλλαγή του τρόπου ζωής, της νέας τεχνολογίας, της ρομποτικής, του αυτοματισμού, δεν θα επηρεάσει την πτωτική τάση ή δεν θα γίνει η πτωτική τάση του πληθυσμού μόνιμο φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών στην Ευρώπη τα επόμενα 50 χρόνια. Και ένας λόγος που όλοι, τουλάχιστον ο επιστημονικός κόσμος, πιέζει για εδώ και χθες μέτρα δημογραφικής πολιτικής είναι ακριβώς ότι αυτά τα μέτρα έχουν και αργή απόδοση. Δεν παίρνεις ένα μέτρο σήμερα και σου αποδίδει σωστά σε 6 μήνες. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλει τουλάχιστον με τη λογική 9 μήνες το στοιχειώδες. Δεν μου λέτε, κύριε Ρομπολή, αν αυτά, ιδίως η περιγραφή που κάνετε για τις χώρες του Βορρά, είναι εντυπωσιακή. Φαντάζομαι ότι η ένταση για χώρες του Νότου όπως η Ελλάδα, χωρίς κοινωνικές γερές δομές, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα με την αγορά εργασίας, είναι το θέμα με το επίπεδο του εισοδήματος, είναι το θέμα με την ασφάλεια της εργασίας, γιατί αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι αρκετά τα θέματα, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
Εκτός από την αλλαγή του τρόπου ζωής που εδώ ακόμα μπορεί ακόμα να μην έχει έρθει αυτή η αντίληψη όπως εμφανίζεται στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, αλλά εδώ εμφανίζονται ελλειμματικά όλα τα άλλα στοιχεία του προβληματισμού και της πραγματικότητας.